Να δούμε λίγο αυτό που λέγαμε και στην αρχή σήμερα της εκπομπής για την καταγγελία του Συλλόγου Αρχαιολόγων που κάνει λόγο για παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Υπερταμείο για τα Μνημεία, για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Έχει η Μαρία Μπινιχάκη το ρεπορτάζ και εξέλιξη βέβαια, διότι από τη συγκεκριμένη καταγγελία προέκυψε και επίσημη ανακοίνωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο ρεπορτάζ και ευθύς αμέσως συζητάμε εδώ με τον καλεσμένο μας, τον πρόεδρο των Ξεναγών, τον κύριο Παπανικολάου. Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπερταμείο ζητάει τη μεταβίβαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ανάμεσά τους και η Κνωσός, όπως καταγγέλει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η κίνηση αυτή σημαίνει πως το Υπερταμείο προτίθεται να έρθει στην ακροαματική διαδικασία για να υπερασπιστεί την υπουργική απόφαση Τσακαλώτου, δηλαδή τη μεταβίβαση των μνημείων. Μάλιστα, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ακόμα δεν έχει δοθεί ο κατάλογος με τα 2.329 ακίνητα που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 196 του νόμου 4389 του 2016, ώστε να μην τεθούν υπό αξιοποίηση. Μία εβδομάδα πριν την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης της υπουργικής απόφασης που αφορά στη μεταβίβαση περισσότερων από 10.000 ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, που κατέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, το Υπερταμείο πραγματοποίησε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της Κρήτης που εντάσσονται στο Υπερταμείο είναι μεταξύ άλλων ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, η Σπιναλόγκα, οι Αλικές στην Ελούντα, το Ενετικό Φρούριο της Σούδας Τζεδίν, το Φρούριο Φυρκά Χανίων, τα αρχαιολογικά μουσεία του Ηρακλείου των Χανίων και του Αγίου Νικολάου. Βέβαια, μας έλεγε λίγο πριν ο Χάρης Λεοντάκης ότι έχει προκύψει και εξέλιξη γύρω από το ρεπορτάζ, καθώς με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπερταμείο δηλώνει ότι υπάρχει σχετικός νόμος και σεβόμενος και τον νόμο και τηρώντας τον νόμο, δεν έχει ποτέ προκύψει ζήτημα που να αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ότι περί της καταγγελίας των αρχαιολόγων για παρέμβαση παρουσία στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό δεν το αρνούνται, αλλά θα γινόταν προκειμένου να συμμετέχουν στη συζήτηση για τα περίπου 10.000 ακίνητα τα οποία δεν αφορούν όλες οι αρχαιολογικούς χώρους. Είναι όμως κοντά μας ο πρόεδρος του Ξεναγών Κρήτης, ο κ. Βαγγέλης Παπανικολάου. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Και νομίζω ότι και η καταγγελία από τον Σύλλογο Αρχαιολόγων έφερε και ουσιαστικά για πρώτη φορά και μια επίσημη απάντηση από το Υπερταμείο, διότι είναι μια κουβέντα η οποία κυριολεκτικά θα έλεγα εγώ σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τελικά ποια ακίνητα πάνε ή δεν πάνε στο Υπερταμείο. Σήμερα πριν από λίγο είχαμε μια πρώτη επίσημη τοποθέτηση ότι δεν αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, σωστά. Υπήρξε αυτό το θέμα, αναφέρθηκε πάλι το προηγούμενο καλοκαίρι και επειδή αρκετά μέλη του Σωματείου της Κρήτης το ρώτησαν αυτό, εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βαρδάκη, τον Σωκράτη, και τον ρώτησα αυτό και μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, απλώς για διάφορους λόγους πρέπει να βγει μια διευκρίνηση του νόμου και να τακτοποιηθεί αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η διευκρίνηση, αλλά μου είχε πει τότε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, είναι μια επίσημη ανακοίνωση η οποία θα πρέπει να γίνει σε πολύ πιο αναλυτική τοποθέτηση. Πάντως, σε πρώτο επίπεδο έχουμε μια ουσιαστικά θέση που δεν αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλό αυτό, έστω και σε προσωρινή. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει πλούσια ιστορία η Κρήτη. Και πολλές φορές αυτή η κουβέντα αναπτύχθηκε γύρω από το ζήτημα των ακίνητων αυτών που θα εχωρούνται ενδεχομένως στο Υπερταμείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η αιτία της συζήτησής μας σήμερα και της πρόσκλησής μας είναι άλλη, το γεγονός δηλαδή ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο εννιάμηνο του 2018 συναντάμε τόσο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου όσο και την Κνωσό να βρίσκεται στη λίστα με τα πρώτα 5 σε επισκεψιμότητα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχα. Και πολύ πιο συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι δεύτερο σε επισκεψιμότητα για το πρώτο εννιάμηνο του 2018. Πρώτο είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Το αντίστοιχο και με την Κνωσό είναι δεύτερη σε επισκεψιμότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια για το πρώτο εννιάμηνο του 2018. Με την Ακρόπολη να κρατάει τα σκύπτρα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ξεκινά μια ωραία συζήτηση, κύριε Παπανικολάου, διότι όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα
τόσο το μουσείο όσο και η Κνωσός είναι τα σημεία εκείνα αναφοράς για τους επισκέπτες, όχι μόνο της Κρήτης, γιατί έχουμε και επισκέπτες που έρχονται μονοήμερες εκδρομές από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από τη Σαντορίνη, για να επισκεφθούν αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι, μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε το μειονέκτημα το ότι είμαστε νησί. Ναι. Οπότε η πρόσβαση είναι δύσκολη. Απ' την άλλη όμως μεριά, ο μινωικός πολιτισμός είναι μοναδικός στον κόσμο, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και σε εμάς αλλά και προς το εξωτερικό, και τα πλεονεκτήματα που μας δίνει αυτό είναι μοναδικά. Οπότε η Κνωσός, αλλά όχι μόνο η Κνωσός, και τα υπόλοιπα μινωικά παλάτια και ο μινωικός πολιτισμός, ο οποίος πολύ καλά κάνουν και προσπαθούν να το εντάξουν στην UNESCO, που είναι έγκλημα που τόσα χρόνια δεν έχει ήδη μπει, αλλά τουλάχιστον τώρα το ξεκινάνε, μετά τη Σπιναλόγκα, θα δώσει ακόμα μια περισσότερη όθηση. Όσο περισσότερο φροντίζουμε την ιστορία μας, την κληρονομιά μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να γίνει γνωστή και να μας βοηθήσει και στην οικονομική κρίση που έχουμε. Φροντίζουμε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση και με τζιγκλάει αυτή η λέξη, κύριε Παπανικολάου, διότι φροντίζουμε να ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο κατάλογο μνημείων, προφανώς, και θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα προηγούμενων δεκαετιών. Σωστό. Εδώ τώρα πρέπει να μιλήσουμε και για την ουσιαστική φροντίδα όμως αυτών των χώρων, και μπορεί το lifting το οποίο έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο να απέδωσε καρπούς τρόπον τεινά, διότι έδειξε ότι έδωσε μια άλλη όθηση στην λειτουργία του. Το αναμενόμενο όμως lifting δεν βλέπουμε να γίνεται στους εξωτερικούς κατά κύριο λόγο χώρους που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Και βλέπουμε και συγκεκριμένες φωτογραφίες όσο μιλάμε, διότι αν λάβω υπόψη τα στοιχεία μου, και είναι φωτογραφίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές, που αφορούν... Είναι με, να διακόψω μια στιγμή, αλλά είδαμε προηγουμένως μια επισκέπτρια η οποία ήταν σε ηλεκτρικό καροτσάκι. Ναι. Η πρόσβαση είναι μόνο στο μισό παλάτι. Μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο με απλές παρεμβάσεις, να μπουν περισσότερες ράμπες, να βοηθήσει τους ηλικιωμένους, τους επισκέπτες με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά με τις μαμάδες τους, να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την πρόσβαση. Δηλαδή, άτομα με κινητικά προβλήματα που μπορούν να ταξιδεύουν από ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά. Θα μπουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αλλά μπορούν να δουν, να περιηγηθούν μόνο στο μισό από αυτό. Ναι, ακριβώς. Μπορούν να γίνουν ξύλινες ράμπες, μπορούν να γίνουν ξύλινοι διάδρομοι, μπορεί να γίνει μια επίστρωση σε ορισμένα σημεία με χώμα σκέτο, το οποίο από τη βροχή έχει φύγει, ώστε να βοηθήσει αυτό. Προηγουμένως βλέπουμε εδώ το πεζοδρόμιο, το οποίο είναι δύσκολο γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονη κίνηση. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μια ανάλυση το πόσο θα μπορεί γίνει μια τακτοποίηση του πάρκινγκ, ώστε να αυτό το βλέπετε τώρα, ή να τακτοποιηθούν τα λεωφορεία καλύτερα, ώστε να μην υπάρχει ένα θέμα κυκλοφορικού χάους, ειδικά όταν έχετε κρουαζιέρα. Εδώ είναι η φωτογραφία πώς ήταν το πάρκινγκ το 2009. Ήταν με τσαΐλι, με χώμα, με 3α, και αυτό που βλέπετε στη μέση είναι νεροφάγωμα από τη βροχή. Μάλιστα. Μετά από παρεμβάσμα, κυνήγι και πολλούς άλλους φορείς, οι οποίοι όλοι μαζί φωνάξαμε, ευτυχώς έγινε το στρώσιμο του πάρκινγκ, οπότε να μην έχουμε πια αυτά τα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι ήταν σκόνη το καλοκαίρι, λάσπες το χειμώνα, και κοιτάξτε πώς ήταν πριν, και τώρα έχει γίνει μια πολύ καλή βελτίωση. Στην καλή βελτίωση όμως μπορεί να γίνει μια ακόμα απλή τακτοποίηση, μια διαγράμμιση και μια σήμανση, ώστε να μην μπορούν να παρκάρουν τα επιβατικά παντού και να διευκολύνουν τα λεωφορεία. Κοιτάξτε πόσο τακτοποιημένα είναι τώρα. Όπως είναι από τη μια μεριά, τα οποία είναι κοντά στο παλάτι, μπορούν να γίνουν την απέναντι μεριά, ώστε να χωράνε γύρω, προσέξτε, γύρω στα 40 λεωφορεία, τα οποία το κάθε λεωφορείο κουβαλάει γύρω στους 40 με 70 επισκέπτες το καθένα. Η Κνωσός το καλοκαίρι δέχεται γύρω στις 7.000 επισκέπτες τη μέρα. 800.000 που είπατε το χρόνο, πολύ σωστά το είπατε, είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την Κρήτη και αποδίδει πάρα πολλά. Αν λάβω υπόψη μου από τους επίσημους καταλόγους της Ελστάτ για το πρώτο 9μηνο του 2018, οι εισπράξεις που αφορούν μόνο από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ανέρχονται στα περίπου 8 εκατομμύρια Σωστό. Ευρώ από περίπου 710.000 επισκέπτες. Ναι, και αυτή δεν είναι, από ό,τι είδα και εγώ, γιατί το είδα και εγώ στο ίντερνετ, είναι χωρίς το τελευταίο τρίμηνο. Ναι. Προσθέστε περίπου άλλους 100.000. Ναι. Γιατί έχουμε και το χειμερινό τουρισμό τώρα. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Τώρα, κύριε Παπανικολάου, εμείς βλέπουμε πλάνα και εγώ θέλω λίγο να το... Βλέπετε να το... την ουρά που υπάρχει το καλοκαίρι. Ναι. Εκεί πέρα, και εκεί πέρα μπορεί να γίνει μια καλύτερη στρώση της αυλής, να μην υπάρχει τους σκόνη. Ο πληθυσμός ο οποίος επισκέπτεται την Κνωσό εκεί πέρα χρειάζεται μια περισσότερη βοήθεια, ώστε η επίσκεψη αυτή να είναι πιο ευχάριστη. Εκεί είναι, σε αυτό το σημείο μπορεί να μπει ένας ξύλινος διάδρομος που να καταλήγει απέναντι στο βάθος
και για τα άτομα με αμαία, με ηλεκτρικά καροτσάκια ή χωρίς ηλεκτρικά καροτσάκια, μια πιο εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή η επίσκεψη πρέπει να είναι. Η αστυνομία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην υπάρχουν κλοπές τώρα πια, που πριν υπήρχαν κλοπές. Βλέπετε την κυρία εδώ, αυτή ήταν μέλος στο group μου, δικό μου, και την είχα πάρει φωτογραφία ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το οποίο αναγκάστηκα στη μισή διαδρομή να της πω: δυστυχώς δεν μπορείτε να έρθετε στα ανατολικά κομμάτια του παλατιού, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν σκάλες, υπάρχουν δύσκολη πρόσβαση, δεν υπάρχουν ράμπες. Αλλά είναι μια μητέρα με το παιδί της, δηλαδή το οποίο είναι μηνών, βρεφάκι με το καρότσι. Κάνουμε το εξής. Ο μπαμπάς με εμένα συνήθως κουβαλάμε το καρότσι κάτω και η μαμά παίρνει αγκαλιά το παιδί και το κατεβάζουμε τις σκάλες. Δηλαδή οι ξεναγοί εκτελούν και χρέη μεταφορέων. Όποτε μπορούμε, ναι. Ανάμεσα βοηθάμε. Στα άλλα. Βέβαια. Αυτές οι εικόνες, και εγώ θα το επεκτείνω περισσότερο, διότι από το πάρκινγκ μέχρι να φτάσουν στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Σωστά. Ο κόσμος περπατάει εκτεθειμένος πάνω στο δρόμο, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι σε χρήση, καθημερινή. Δεν είναι πάντα όλοι υποψιασμένοι να μειώσουν ταχύτητα. Δεν είναι και χαρακτηριστικό της οδηγικής συμπεριφοράς όλων μας. Σωστά το λέτε. Να ξέρουμε ότι διερχόμαστε από ένα αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι δεύτερος σε προτίμηση ολόκληρη την Ελλάδα, ας προσέξω. Μπορεί να υπάρχουν σημάνσεις, αλλά μάλλον μπορεί να είναι και κρυμμένες πίσω από κανένα δέντρο. Οι σημάνσεις όχι φαίνονται, αλλά δυστυχώς περνάνε μέχρι τετραξονικά φορτηγά από εκεί πέρα. Ναι. Σε έναν δρόμο ο οποίος είναι στενός, το πεζοδρόμιο είναι λιγότερο από ένα μέτρο φάρδος. Είναι ένα πολύ μεγάλο δέντρο ευκάλυπτο στη μέση, είναι στάση του λεωφορείου. Και αυτό γιατί το τωρινό πάρκινγκ έγινε λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, οπότε δεν υπήρχε η σύνδεση. Υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά κάποιος πρέπει να κάτσει να το φροντίσει αυτό. Εμείς είχαμε προτείνει κάτι πράγματα. Πρέπει να τα ξαναδούμε. Σαν σύνδεσμος σωματείο ξεναγών. Τι τους είχατε προτείνει, κύριε Παπανικόλαου? Μπορεί να γίνει ένα φάρδεμα του πεζοδρομίου προς την εσωτερική μεριά, με ένα προσωρινό τρόπο. Για να μην εκτίθεται ο κόσμος, να περπατάει πάνω στον δρόμο. Γιατί βλέπουμε όχι μόνο τους ηλιοπικιωμένους, αλλά όπως είπατε σωστά και τις μαμάδες με τα παιδιά, με τα καρότσια, οι οποίοι αναγκαστικά περπατάνε μέσα στον δρόμο. Και εκεί ευτυχώς έχουν γίνει κάτι μικροατυχήματα, όχι κάτι το σοβαρό. Αλλά είναι περιμένουμε το σοβαρό για να βάλουμε μυαλό και να ελπίζω φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο. Αυτά τα 8 εκατομμύρια πού πάνε, άραγε? Δεν ξέρω. Διότι είναι πολλά χρήματα. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα εννιάμινο μιας χρονιάς, έτσι. Δεν μιλάμε για κάθε χρόνο. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι παραπάνω. Πρέπει να είναι γύρω στα 8,5 εκατομμύρια για το προηγούμενο χρόνο. Θυμάμαι από παλαιότερη θητεία μου στο Σωματείο ότι όταν ο κύριος Βενιζέλος, σαν υπουργός, ήταν υπουργός πολιτισμού, είχε υποσχεθεί ότι το 10% των εισπράξεων θα επέστρεφε στο χώρο. Δεν έγινε. Ο κύριος Γερουλάνος, όταν ήταν αυτός υπουργός πολιτισμού, είχε πει ότι η Κνωσός είναι τρίτης κατηγορίας, ενώ έπρεπε να είναι πρώτης σαν αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή όσον αφορά τις υποδομές. Δεν έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Ορισμένα ναι, αλλά μπορεί ακόμα πολύ περισσότερο να γίνουν. Ναι, θυμάμαι και την κυρία Κονιόρδου στα πλαίσια της επίσκεψης του πρίγκιπα Κάρολου φέτος το καλοκαίρι. Με τι έκπληξη άκουσε τον αριθμό των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σωστό. Αλλά από εκπλήξεις πάμε καλά. Τα έργα είναι το ζήτημα και πώς θα συντρέξουν και θα βοηθήσουν στο να έχει μια καλή εικόνα ο επισκέπτης ο οποίος θα βρεθεί μέσα και έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εδώ λίγο νιώθω ότι επισκέπτεται σε μια τριτοκοσμική χώρα. Εμείς προσπαθούμε πάντα να τα μπαλώνουμε με τη δικαιολογία του μνημονίου ή της προοικονομικής κρίσης. Αλλά ορισμένα πράγματα δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα. Έχει γίνει η εξής βελτίωση, για να πούμε και τα καλά πράγματα. Έχουν προσθεθεί ταμεία, οπότε οι ουρές των ταμείων για να βγάλουν εισιτήρια έχουν μειωθεί. Έχει μπει ηλεκτρονικό εισιτήριο το προηγούμενο χρόνο, το καλοκαίρι, είναι μερικούς μήνες που ισχύει, ο οποίος κάποιος μπορεί να το προαγοράσει από το σπίτι του, το οποίο και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά όσο αφορά το. Οι τουαλέτες έχουν φτιαχτεί. Mm. Έχουν βελτιωθεί πολύ. Γιατί υπήρχαν και εκεί προβλήματα. Αλλά ακόμα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο μπορεί να σηκώνει βελτιώσεις. Όσο αφορά το αρχαιολογικό μουσείο που είπατε πριν, το lifting που έγινε, έγινε γιατί είχε φτάσει σε σημείο να πέφτουν οι σοβάδες, να σπάνε βιτρίνες με τα αρχαία μέσα. Αλλά έγινε μια φανταστική δουλειά. Και από 150.000 που είχε προσωρινή έκθεση στο μουσείο όταν ήταν κλειστό τα 8 χρόνια, 150.000 έχουμε φτάσει 430.000 επισκέπτες. Και μπορεί να φτάσει πάνω 500.000. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι επισκέπτες φέρνουν χρήματα όχι μόνο στο ταμείο του κράτους, αλλά και στο ταμείο των Ηρακλειωτών.
όσο καλύτερη εικόνα δίνουμε, τόσο καλύτερη εικόνα δίνουμε η Ελλάδα και τόσο καλύτερο κόσμο φέρνουμε. Όχι μόνο τον κόσμο του χαμηλού οικονομικού επίπεδου, το οποίο δυστυχώς χαμηλού και μεσαίου μας έχει τώρα. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο κόσμο, πρέπει να φροντίσουμε την ποιότητά μας. Ένα κονδύλι όμως από αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ να επέστρεφε πίσω σε αυτούς τους τόπους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Γνωσό. Την Γνωσό τη λέμε τώρα γιατί σου λέει ο άλλος Ακρόπολη πάει ο επισκέπτης. Στην Γνωσό είναι η δεύτερη του επιλογή. Δηλαδή είναι σχεδόν στα όρια του γραφικού να το περιγράφουμε. Αν έστω τα μισά ή το 10% επέστρεφε, ας μην γίνουμε τόσο καλαντόμινε. Είπα αλλά το μισό και τρόμαξα και εγώ ίδια. Αν το 10% επέστρεφε, θα βλέπαμε πολύ καλύτερες υποδομές, καλύτερες ακόμα κριτικές, μεγαλύτερο ακόμα αριθμό επισκεπτών. Φυσικά. Όσο καλύτερα φροντίζεις, να το πούμε σε εισαγωγικά, το μαγαζί σου, να το πούμε εμπορικό σκοπό, αν θέλουμε να το πούμε εμπορικά, ώστε να το καταλάβουν όλοι, τόσο καλύτερο κόσμο θα έχεις και περισσότερο κόσμο θα έχεις. Η ιστορία μας, η κληρονομιά μας είναι μοναδική στον κόσμο, το ξαναλέω. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να τους λέμε για ένα μηνοϊκό πολιτισμό μοναδικό στον κόσμο μέσα και να μας σχολιάζουν αρνητικά το τι γίνεται έξω. Είναι κρίμα. Ναι, θα σκέφτονται απλά ότι αυτός ο πολιτισμός άκμασε στο παρελθόν, αλλά αργότερα ήρθε και η παρακμή του τρόπον την άλλη. Ελπίζω οι υπεύθυνοι της Κνωσού και στο τοπικό επίπεδο, αλλά και στο Υπουργείο, και όχι μόνο της Κνωσού, αλλά και άλλων αρχαιολογικών χώρων, να το εκτιμήσουν αυτό και να το βελτιώσουν. Το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι λαμπρό παράδειγμα πώς μια καλή παρέμβαση, καλή μελετημένη παρέμβαση, έχει εκτινάξει την ποιότητα και την επισκεψιμότητα των χώρων. Αυτό μπορεί να γίνει και αλλού. Στη Σπινολόγγα, πριν μερικά χρόνια που υπήρχαν ορισμένα θέματα, με την κυρία Μοσχόβη που είναι υπεύθυνη, τις αναφέραμε ορισμένες, προτείναμε ορισμένες βελτιώσεις, έγιναν και βελτίωσαν πάρα πολύ την εύκολη και καλή επισκεψιμότητα της Σπινολόγγας. Μαζί με τη βοήθεια της κυρίας Χίλσοπ, έχει πάει 430.000 επισκέπτες στη Σπινολόγγα. Παρόλη την αύξηση του εισιτηρίου, η οποία έγινε από τα, 4, από τα 2 ευρώ, έγινε στα 8 ευρώ. Το οποίο ήταν κάπως υπερβολικό. Εμείς είχα προτείνει 5 ευρώ, 4 έως 5. Ναι, είναι τεράστια διαφορά. Είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, έχει πάει σε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Λοιπόν, πρέπει να φροντίζουμε να βλέπουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί η ποιότητα φέρνει και την ποσότητα μετά. Όχι το φτηνό. Γιατί άμα είμαστε φτηνοί, να το πούμε έτσι, είναι κακή εικόνα. Και δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε και για μια χρονιά που τη βλέπουμε να φτάνει, όχι μάλλον με ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα σε σχέση με την προηγούμενη, αν δεν βοηθήσουμε σε επίπεδο υποδομών, ζητήματα τα οποία είναι της πρώτης γραμμής, διότι ο ιδιώτης επιχειρηματίας θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι το μαγαζί του στην καλύτερη της κατάσταση και να υποδεχτεί τον κόσμο. Πώς όμως μπορούμε να πείσουμε τους επισκέπτες από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο μέχρι την επιστροφή τους σε αυτό, ότι όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν για ένα προϊόν που αυτή την ώρα κινεί την οικονομική ατμομηχανή της χώρας, διότι δεν την κινεί ούτε η βιομηχανία που δεν έχουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο που άλλες χώρες και κράτη έχουν για να συνεπικουρούν στην ανάπτυξη οικονομίας τους. Σε κάθε περίπτωση, 8 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά. Θα μπορούσαν να επιστρέφονται πίσω σε αυτούς τους χώρους και σε επίπεδο υποδομών να δίνουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για να εξυπηρετούν τους ίδιους τους επισκέπτες και να μην βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Βλέποντας εικόνες όπως είδαμε λίγο πριν, κύριε Παπα-Νικολάου, να περπατούν κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, βάζοντας τη ζωή τους κοροναγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.